Έπειτα από ανησυχητικές πληροφορίες για τα σύνορα με τη Λευκορωσία, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ βρέθηκε στην πολωνο-λευκορωσική μεθόριο εξαιτίας φόβων ότι ο Αλεξάνδερ Λουκασένκο ενδέχεται να εργαλειοποιήσει εκ νέου μεταναστευτικά κύματα από τη χώρα του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Πολωνίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες επικαλείται το πολωνικό κράτος, αρχές ασφαλείας της Λευκορωσίας μεταφέρουν ομάδες μεταναστών στην περιοχή των συνόρων. Ο Τουσκ ανακοίνωσε ότι ο φράχτης στη μεθόριο με τη Λευκορωσία θα ενισχυθεί με σύγχρονα δομικά υλικά και ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης. Το εγχείρημα αναμένεται, σύμφωνα με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, να έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, με το σκεπτικό ότι τα σύνορα της Πολωνίας με τη Λευκορωσία συνιστούν εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Ο Τουσκ επεσήμανε ότι το σχέδιο ενίσχυσης θα περιλάβει και τα σύνορα της χώρας του με το ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ.